το οτιδήποτε άλλο. Με βάση αυτές τις αρχές θα έλεγα στο αν μπορούσε και η Βουλή να συζητήσει κάποια ζητήματα, πόσο είναι σημαντικά και ποια από αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση των αδειών. Γιατί νομίζω ότι έχουμε κακοποιηθεί βάναυσα όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα σημαντικά επικοινωνιακά δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα σε μια σειρά από άρθρα και που από ό,τι φαίνεται στο όνομα της τηλεθέασης, της εφήμερης σκοπιμότητας του κάθε σταθμού δεν γίνονται ποτέ σεβαστά. Και ίσως χρειάζεται κάποια στιγμή και αυτά να συζητηθούν με μία σοβαρότητα από την ελληνική αντιπροσωπεία, δεδομένου ότι και όλοι οι βουλευτές και οι πολιτικοί έχουν πέσει θύματα αυτών των πρακτικών και έχουν οδηγήσει όλα αυτά μαζί στην απαξίωση και της πολιτικής και των πολιτικών. Και πρέπει και χρειάζεται μια αυξημένη προστασία. Εδώ θα ήθελα να μπω και να το συνδέσω με κάποια ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου και να θέσω κάποιο ζήτημα καταρχήν για την προστασία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι λείπει από το νομοσχέδιο μια αυστηρή διευκρίνηση το πώς θα γίνεται η πιστοποίηση των ειδικοτήτων των εργαζομένων που χρειάζεται να εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, παραπέμπει βέβαια σε μια υπουργική απόφαση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια καταστρατήγησης αυτών των πραγμάτων και επειδή δεν υπάρχει κάποιο κέντρο πιστοποίησης των ειδικοτήτων, μέχρι πρότινος ήταν το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού που έδινε πιστοποίηση για διάφορα τεχνικά επαγγέλματα που υπήρχαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τώρα δεν υπάρχει και με βάση μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και γενικότερα μια αντίληψη ανοίγματος των επαγγελμάτων, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στην πιστοποίηση και στην εξειδίκευση ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα που θα υπάρχουν και περιοριστικά πρέπει να προσλαμβάνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα του ελέγχου του κατά πόσο έχουν προσληφθεί οι συγκεκριμένες ειδικότητες. Ένα συναφές ζήτημα με αυτό είναι η προσπάθεια να τηρηθούν οι νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα. Και αυτό δεν το βλέπω μέσα στο νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, και θα πρέπει να δείτε ποια φοβερή καταστρατήγηση γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα πνευματικά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη, η ειδικότητα του σκηνογράφου συχνά θα δούμε σε διάφορα σύριαλ, τέλειωσα κιόλας, πάντων, να ονομάζεται επιμελητής χώρου. Ο ενδυματολόγος να ονομάζεται επιμελητής ενδυμάτων, ακριβώς για να μην αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν σπουδάσει, που έχουν εξειδικευτεί και που έχουν συγκεκριμένες ειδικότητες για να απαιτούν πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε και μάλιστα προτείνω να αποτελεί κενό λόγο ανάκλησης της άδειας για τα κανάλια τα οποία δεν τηρούν αυτές τις προστασίες που ορίζονται στο νόμο. Επίσης, και θα μπω πολύ γρήγορα τώρα, υπάρχει και ένα ζήτημα το αν θα αποδίδεται το 1,5% επί του κύκλου εργασιών των καναλιών στον κινηματογράφο. Γιατί ξέρετε πλέον ότι ο ελληνικός κινηματογράφος δεν έχει άλλες πηγές, τα κανάλια όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν αποδώσει αυτό το ποσοστό στον ελληνικό κινηματογράφο, με αποτέλεσμα ο ελληνικός κινηματογράφος να φυτοζωήσει, να μην έχει δυνατότητα να παράγει έργα, να μην έχει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικός, ενώ έχει πραγματικά λόγω των συνθήκων των σκηνοθετών μας και των σεναριογράφων να γράψει αριστουργήματα, γιατί οι συνθήκες που ζούμε είναι ανεπανάληπτες και θα μπορούσαν πραγματικά να φτιάξουν σημαντικά κινηματογραφικά έργα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το δελτίο ειδήσεων, τα λέω πολύ γρήγορα, πρέπει να εξαιρεθεί
από τις μετρήσεις της τηλεθέασης, γιατί αποτελεί μια φοβερή κακοποίηση για τα δελτία ειδήσεων, τα οποία αναζητώντας στην τηλεθέαση να ανέβουν ψηλά, κακοποιούν τα δελτία ειδήσεων. Δεν είναι αυτά δελτία ειδήσεων, είναι ό,τι άλλο εκτός από δελτία ειδήσεων. Λένε 2-3 ειδήσεις και μετά μπαίνουν στις ιδιωτικές ζωές των καλλιτεχνών, σε κοτσομπολιά, σε οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να έχουν υψηλή τηλεθέαση. Ζητώ να εξαιρεθεί το δελτίο ειδήσεων από τις μετρήσεις της τηλεθέασης. Και τέλος, για τη διαφήμιση που αποτελεί ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε, πρέπει να δούμε αν είναι ασυμβίβαστο ή τα κανάλια να συμβάλλονται με συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες παίρνουν 2 ώρες χρόνο από κάθε κανάλι για να παρουσιάζουν ειδικές εκπομπές πωλήσεων, τηλεπαρουσιάσεων διαφόρων ειδών με υψηλότατους τζίρους που βγάζουν. Τι είναι αυτό, δεν είναι διαφήμιση, δεν πρέπει να ελεγχθεί, αφού κάνουν ιδιαίτερες συμβάσεις με τα κανάλια ως προς αυτό, καθώς και αυτά τα λεγόμενα παιχνίδια με 200 ευρώ που οδηγούν ανθρώπους, παιδιά κτλ. Να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτά ήθελα να τα πω γιατί τα βλέπω από νομική άποψη. Δεν έχω το χρόνο να τοποθετηθώ τώρα πολιτικά και ουσιαστικά στο νομοσχέδιο και δεν ξέρω κατά πόσο θα μου επιτραπεί και το καθήκον μου ως αντιπροέδρου μετά στις συζητήσεις που θα γίνουν να μιλήσω, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σαν νομοσχέδιο. Πρέπει πραγματικά να δούμε και τις ευθύνες μας ως κράτος για τον έλεγχο των καναλιών. Αρκετά έχουμε παραπέμψει σημαντικές λειτουργίες του κράτους στις ανεξάρτητες αρχές. Πρέπει να αναλάβουμε το πολιτικό κόστος για τη λειτουργία τέτοιων σημαντικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν σχέση με το δημόσιο συμφέρον, με τη δημόσια κοινωνική προστασία, με την προστασία των ταυτοτήτων που ζουν στη χώρα μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και δεν μπορούμε να την αναθέσουμε σε ανθρώπους που απλώς είναι σε ένα εθνικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σωκράτης Φάμιλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τη συζήτηση που έγινε επί της διαδικασίας στην αρχή,